Ένα-δύο. Τυπικά όνομα ιδιότητα, έτσι. Λοιπόν, Μόσχος Παντελής, πρόεδρος παραγωγών λαϊκών αγορών. Τι κάνει με τον υπουργό σήμερα? Ναι. Στα πλαίσια των αγροτικών κινητοποιήσεων έγινε σήμερα αυτή η εκδήλωση από τους παραγωγούς λαϊκών αγορών, ώστε να αναδείξουμε για το θέμα του ασφαλιστικού. Μας συναντηθήκαμε πάνω με τον υπουργό τον κύριο Κατρούγκαλο, ήταν και ο υφυπουργός ο κύριος Πετρόπουλος. Εμείς τους είπαμε ότι οι παραγωγοί και οι αγρότες γενικότερα δεν μπορούμε να πληρώσουμε αυτές τις αυξημένες εισφορές. Μας αναφερθήκαν ότι ένα μεγάλο μέρος των αγροτών δεν θα πληρώσει μεγάλες εισφορές. Εμείς, από ό,τι βλέπουμε από τις πίνακες και από το νομοσχέδιο, πιστεύουμε ότι τα ποσά είναι υπέρογκα, δεν θα μπορέσουμε να τα πληρώσουμε και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η φορολογία, είναι η προκαταβολή φόρου 100%, είναι το ΕΛΓΑ, το οποίο δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα, το οποίο είναι από 2 έως 5.000 για τον κάθε αγρότη. Όλα αυτά τα ποσά, αν μαζευτούν, δεν θα μπορεί ο αγρότης να καλλιεργήσει, δεν θα μπορεί να φέρει τα πράγματα αυτά τα προκυπευτικά και γενικότερα όλα τα αγροτικά προϊόντα στους καταναλωτές. Τους είπαμε να προσπαθήσουν να προσέξουν τους αγρότες, γιατί δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο εμάς και την Ήπεθρο, αλλά αφορά όλη τη χώρα. Πρέπει να μπορούμε να καλλιεργούμε και να πουλάμε τα προϊόντα μας. Το συντονιστικό αγροτών και κτηνοτρόφων όλης Ελλάδος, στο οποίο συμμετέχουμε, θα έχει μια συνάντηση αύριο γύρω στις 12 με 1 με τον αργό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη. Και στις 2.30 ώρα θα έχουμε πάλι συνάντηση με τον κύριο Κατρούγκαλο, ώστε να μπούμε στις λεπτομέρειες του θέματος και να μπορέσουμε να αναδείξουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες φορές να βρεθεί τρόπος να μειωθεί.